Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Τη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων στην είσοδο από Τουρκία προς Ελλάδα, με την οποία επιλύεται ένα πρόβλημα 20 ετίας, καθώς ο φυτοϊγειονομικός σταθμός βρίσκεται σε λάθος πλευρά, προς Τουρκία δηλαδή, δημιουργώντας εύλογα προβλήματα ασφάλειας και καθυστερήσεις στους ελέγχους, ανακοίνωσε ο ΙΠΑΤ, κύριος Πύλιος Λιβανός, κατά την περιοδία του στον Εύρο, συνοδευόμενος από τους Γενικούς Γραμματείς, κυρία Χριστιανά Καλογύρου και Δημήτρη Παπαγιανίδη. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί από την επίσκεψη του κυρίου Λιβανού και στα σύνορα. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εμφανίστηκε αποφασισμένος να διορθωθούν οι ανισότητες του παρελθόντος, να ρυθμιστούν οι ανισοκατανομές στα δικαιώματα των κτηνοτρόφων και γενικά να υπάρχει ισότητα και δικαιοσύνη στην παροχή επιδοτήσεων. Ο κύριος Λιβανός ξεκίνησε την περιοδία του από τις Σφαίρες, μια περιοχή με 14 οικισμούς, όπου το 90% των εισοδημάτων των κατοίκων προέρχεται από την κτηνοτροφία. Ο ΙΠΑΤ επισκέφτηκε την οικογένεια Πορτοκαλίδη, μια καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής σάλτσας ντομάτας, η οποία έχει αποσπάσει πολλά βραβεία στο εξωτερικό. Στο δημοτικό διαμέρισμα Φερών τον υποδέχθηκαν ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κύριος Γιάννης Ζαμπούνης, και ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενού Τομέα Δημήτρης Κολγιώνης. Σε σύσκεψη που ακολούθησε με εκπροσώπους συνεταιρισμών, ο κύριος Λιβανός ενημερώθηκε διεξοδικά για τα προβλήματα που απασχολούν τους αγρότες της περιοχής. Ο ΙΠΑΤ αναφέρθηκε στη νέα ΚΑΠ και κάλεσε τους συνεταιριστές να διατυπώσουν από κοινού προτάσεις που διαμορφώνουν ένα αναπτυξιακό μοντέλο για την επόμενη δεκαετία. Η ουσιαστική συζήτηση είναι πώς στηρίζουμε το μέλλον, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Λιβανός και κάλεσε τους αγρότες να το συνδιαμορφώσουν από κοινού με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο κύριος Λιβανός αναφέρθηκε στο εκτεταμένο πρόγραμμα εγκυοβιωτικών έργων του ΙΠΑΤ και στο νομοσχέδιο για σταυλικές εγκαταστάσεις που, όπως είπε, διαμορφώνει ένα πιο φιλικό πλαίσιο για την κτηνοτροφία. Επίσης, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα γεωργικών συμβούλων, επισημένοντας ότι στόχος είναι να υπάρχουν κτηνίατροι και γεωπόνοι δίπλα στους παραγωγούς. Δεν είμαστε εδώ για να δώσουμε κάλπικες υποσχέσεις ή να χαϊδέψουμε αυτιά. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη θα έλθει από την περιφέρεια, τόνισε χαρακτηριστικά. Μετά τη σύσκεψη, ο ΙΠΑΤ δήλωσε ότι είναι γι' αυτόν μεγάλη τιμή να εκπροσωπεί την ελληνική κυβέρνηση εδώ στην αρχή της Ελλάδας, στην αρχή της Ευρώπης. Έχουμε την πολιτική βούληση να αλλάξουμε την νοοτροπία η οποία υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, να επιφέρουμε δικαιοσύνη καταργώντας τις ανισότητες στα ιστορικά δικαιώματα του παρελθόντος και να στηρίξουμε την πραγματική παραγωγή. Η πολιτική της κυβέρνησης είναι να στηρίξει τους πραγματικούς αγρότες, να στηρίξει τους νέους αγρότες και αγρότησες και κτηνοτρόφους, να δώσει εργαλεία στην παραγωγή με τα προγράμματα τα οποία υλοποιούν τις επόμενες ημέρες και βεβαίως να ανταποκρίνεται άμεσα, γρήγορα, δίκαια και αποτελεσματικά όταν υπάρχουν φυσικές καταστροφές που βλέπουμε ότι είναι πολύ έντονες στο τελευταίο διάστημα και στην περιοχή αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι πεποίθησή μου, ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι η ανάπτυξη της χώρας μας μετά τις δυσκολίες και των μνημονίων αλλά και του COVID-19 θα έρθει από την ελληνική περιφέρεια και είναι δέσμευση και δική μου αλλά και κυρίως του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να ενισχύσουμε την περιοχή του Εύρου όπου χτυπάει πραγματικά η καρδιά της Ελλάδας. Θα διαμορφώσουμε τη νέα κοινή αγροτική μας στρατηγική μαζί με τους παραγωγούς. Γι' αυτό και βρέθηκα πριν από ένα μήνα εδώ, γι' αυτό είμαι εδώ και σήμερα. Γι' αυτό και θα έρθουν οι σύλλογοι μέσα στο Σεπτέμβριο να τα ξαναπούμε στην Αθήνα για να μπορέσουμε να βάλουμε τις βάσεις για ένα νέο παραγωγικό μέλλον. Ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. Γιάννης Ζαμπούνης, δήλωσε ότι υπενθυμίσαμε στον ΙΠΑΤ ότι έχουμε καταθέσει μια σειρά από όριμες, έτοιμες μελέτες και πήραμε τη διαβεβαίωση ότι η αναμενόμενη έγκρισή τους θα γίνει πολύ πολύ γρήγορα, διότι η περιοχή πέρα από τις ανάγκες, όπως καταγράφονται εδώ και χρόνια και έχουν κατατεθεί στις αντίστοιχες υπηρεσίες των Υπουργείων, έχει δεχθεί και το μεγάλο πλήγμα των φυσικών καταστροφών του περασμένου Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζω ότι το έργο του Πετάλου, προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ, είναι σε ετοιμότητα. Έχουν ήδη δύο φορές επικαιροποιηθεί εντός του 2020. Ομοίως το έργο του φράγματος του ρέματος της Μελιάς, ύψους 1.200.000 ευρώ. Η αγροτική οδοποιία, όπως έχει κατατεθεί στον άξονα 5, ύψους 1,2 εκατομμυρίων ευρώ. Καθώς και οι υποδομές που πρέπει άμεσα να διορθωθούν, να αποκατασταθούν οι φυσικές καταστροφές του περασμένου χειμώνα και αναφέρομαι στην περιοχή κυρίως της Ιταίας που έχει πληγεί περισσότερο από τις υπόλοιπες κοινότητες ενότητας των Φερών. Και τέλος στο Σφαγείο, το οποίο είναι σε εξέλιξη ένα έργο εντός του φυσικού χρονοδιαγράμματος και της σύμβασης που έχουμε υπογράψει και που έγινε με δανεικά χρήματα του Δήμου Αλεξανδρούπολης από των παρακαταθηκών και δανείων. Οπότε μένουμε στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη χθεσινή συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό και τον Αντιδήμαρχο, παρουσία του κυρίου Περιφερειάρχη και τις δεσμεύσεις ότι θα τα τρέξει πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο συμβατικό χρόνο που προβλέπεται.
Ακολούθησε επίσκεψη στον φυτοϊγειονομικό σταθμό στο Τελωνείο των Κήπων, όπου ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέων κτηριακών εγκαταστάσεων στην είσοδο από Τουρκία προς Ελλάδα. Έτσι επιλύεται ένα πρόβλημα 20ετίας, καθώς ο φυτοϊγειονομικός σταθμός βρίσκεται σε λάθος πλευρά, προς Τουρκία, δημιουργώντας εύλογα προβλήματα ασφάλειας και καθυστερήσει στους ελέγχους. Στη συνέχεια μετέβη στους Κήπους ο κ. Λιβανός και επισκέφθηκε την υπηρεσία κτηνιατρικών ελέγχων και συζήτησε με τους υπαλλήλους τα προβλήματα της υπηρεσίας, ενώ ακολούθησε επίσκεψη στην εταιρεία επεξεργασίας μεταξιού Μουχταρίδη και στη συνέχεια επισκέφτηκε τον Δήμαρχο Σουφλίου κ. Παναγιώτη Καλακίκο, ο οποίος τον ενημέρωσε για τα προβλήματα της περιοχής και του πρότεινε μεταξύ άλλων να δημιουργηθεί σχολή γαλακτοκομείας, κτηνιατρική σχολή και γενικά τόνισε ότι η περιοχή για εθνικούς αλλά και αναπτυξιακούς λόγους πρέπει να ενισχυθεί με σχολές που έχουν σχέση με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση προϊόντων αγροδιατροφής. Στη συνέχεια, ο κ. Λιβανός επισκέφτηκε τα σύνορα, όπου τόνισε ότι τα σύνορα της χώρας μας είναι απαραβίαστα και αδιαπραγμάτευτα. Επισκεπτόμενος τον φράχτη στις Σφαίρες, ο οποίος έχει δημιουργηθεί στον Εύρο για την προστασία των σύνορων μας, ενημερώθηκε από τον διοικητή του 4ου Σώματος Στρατού, αντιστράτηγο Άγγελο Χουβελούδη, και τον αστυνομικό διευθυντή Εύρου, Λάμπρο Τσιάρα, για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα καθημερινά οι φρουροί των σύνορων μας. Το μέτρο της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού κατά της COVID-19 και της αναστολής καθηκόντων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις των εργαζομένων σε δημόσιες δομές υγείας. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, η ΠΟΕΔΗΝ, είχε εξαγγείλει συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε από τους υγειονομικούς σήμερα το πρωί και στην Κομωτινή. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Είμαστε κατά της υποχρεωτικότητας και όχι κατά του εμβολιασμού. Είναι λάθος να μας λένε αντιεμβολιαστές, τόνισε χαρακτηριστικά η προϊσταμένη εντατική του νοσοκομείου Κομωτινής, Μαρία Κουτουμά. Μάλιστα. Είμαι η προϊσταμένη της εντατικής του Γενικού Νοσοκομείου Κομωτινής. Ναι. Αυτή τη στιγμή είμαι έξω γιατί και εγώ συμμετάσχω σε αυτό όλο. Είμαι κατά της υποχρεωτικότητας και όχι κατά του εμβολιασμού. Είναι λάθος να μας λένε αντιεμβολιαστές. Το υγειονομικό προσωπικό όλο είναι πάντοτε υπέρ της δημόσιας υγείας και του εμβολιασμού. Όμως αυτός ο νόμος περί υποχρεωτικότητας μας επιβάλλει να συμπεριφερθούμε έτσι αυτή τη στιγμή, να είμαστε έξω και ενώ θέλουμε να πηγαίνουμε, γιατί όλοι είμαστε εργαζόμενοι και εγώ τουλάχιστον 31 χρόνια. Αγαπάμε τη δουλειά μας, θέλουμε να είμαστε στη δουλειά μας πάντοτε και συνεχόμενα. Ποτέ κανένας μας δεν πήρε αυτή την απόφαση να φύγει. Η ίδια η κυβέρνηση μας διώχνει με τον τρόπο της. Μια ενότητα το 2021. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα σκεφτεί πραγματικά πάρα πολύ σωστά για να διώξει τόσους έντιμους και σωστούς υπαλλήλους μέσα από το χώρο εργασίας τους. Πράγμα, δεν υπάρχει πουθενά στο Σύνταγμα, η κατοχήρωση είναι με το μέρος μας και όχι με το μέρος τους, αυτό θέλω να τονιστεί και ελπίζω αυτή τη στιγμή σήμερα όσοι είμαστε εδώ, γιατί δεν είμαστε πολλοί στην Κομωτινή και μετά από πιέσεις μείναμε τόσοι, να το ξέρετε, υπήρχαν πολύ περισσότεροι συνάδελφοι. Οι πιέσεις βάλτε με το μυαλό σας ποιες ήταν, διοικητικού χαρακτήρα και τύπου. Και αυτοί που μείναμε όμως είμαστε πραγματικά μαζί με τους ασθενείς μας, αλλά και χωρίς τους ασθενείς μας πια. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα πάρει πίσω αυτό το μέτρο σήμερα και θα είναι μια όχι αποφράδα ημέρα, αλλά μια ημέρα νίκης για μας. Αύριο στη δουλειά σας. Μπράβο! Είμαστε αρνητικοί γιατί μετά ακολουθεί ο εμβολιασμός των παιδιών μας, ενώ έγκριτοι παιδίατροι είναι αρνητικοί, τόνισε η κυρία Κουτουμά που εξήγησε ότι πουθενά δεν αναφέρουν τις παρενέργειες των εμβολίων στα παιδιά. Ναι. Γιατί η διοίκηση, μπορώ να πω και ομολογώ, ότι και αυτή παίρνει φυσικά οτιδήποτε από την κυβέρνηση, είναι κυβερνητική, έτσι, και παίρνει οτιδήποτε αποφάσεις είναι από την κυβέρνηση. Κυρία Γιαμουστάρη, ομολογώ ότι υπήρξαν πάρα πολύ τυπικοί, ότι προσπάθησε με όλους τους τρόπους τους δικούς της να μας πείσει. Εντάξει, η κυρία Γιαμουστάρη δεν έκανε κάτι άσχημο, έκανε αυτό που έπρεπε. Υπήρχαν όμως άλλοι, οι οποίοι εγώ δεν θα ήθελα να αναφερθώ, που είναι και στο δικό μας το κομμάτι, το νοσηλευτικό, και όχι μόνο, οι οποίοι με πλάγιες, ας το πω, κινήσεις, έως και ευθείες βολές, κάνανε ένα έργο το οποίο δεν είναι σωστό απέναντι στους συναδέλφους, με όποιο τρόπο μπορούσαν να τους πείσουν, να εκτρέψουν ουσιαστικά την απόφασή τους, γιατί αυτό έγινε. Μέχρι τέλους οι συνάδελφοι μου έκλαιγαν και πήγαιναν και έκαναν το εμβόλιο. Εγώ ξέρω συναδέλφους οι οποίοι ουσιαστικά μετά είχαν ψυχική κατάπτωση
Γιατί πραγματικά δεν το ήθελαν, αλλά λόγω οικονομικής ανέχειας αναγκάστηκαν να το κάνουν. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, οι υγειονομικοί είμαστε πιο φτωχοί, σαν δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν είμαστε ούτε της εφορίας, ούτε οι δικαστικοί. Είμαστε πραγματικά φτωχοί. Και οι περισσότεροι βγάζουμε με πολύ μεγάλη πίεση και πολύ μεγάλο άγχος τα χρήματα για να ζήσουμε την οικογένειά μας. Γι' αυτό πιστεύω και ότι η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο εμάς, σαν πρώτους υπαλλήλους. Άμα πέσουμε εμείς, σαν ντόμινο, θα πέσουν όλοι οι υπόλοιποι. Γι' αυτό το ξέρουν όλοι. Αλλά παρόλα αυτά, σας ομολογώ και το ξαναλέω ότι υπήρξαν προσπάθειες άλλου τύπου, πλάγιες, να μας πείσουν. Κάποιοι πίστηκαν. Ναι, κάποιοι πίστηκαν γιατί έβαλαν πραγματικά την οικογένειά τους και το οικονομικό τους. Όχι ότι είμαστε εμείς πλούσιοι, αλλά όμως είπαμε θα σταθούμε πραγματικά για τα παιδιά μας. Και γιατί τα επόμενα στη σειρά είναι τα παιδιά μας. Και όταν παιδιά 5 χρονών θα μπουν να εμβολιαστούν, που ακόμα και οι πιο έγκριτοι σήμερα παιδίατροι φωνάζουν, ο κύριος Καβαλάρης και όχι μόνο, και άλλοι, ότι δεν πρέπει η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία να εμβολιάσει τα παιδιά, εγώ αυτό το θεωρώ πρόκλημα να σκεφτεί κάθε γονέας, γιατί θα πρέπει να εμβολιάσει το παιδί του. Και σας το λέω ξανά, ότι δεν αναφέρονται οι παρενέργειες του εμβολιασμού στους γονείς. Αυτό είναι κάτι απαράδεκτο, γιατί εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι με 0,01 στο εκατομμύριο να έχεις μία, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουν βγει off, εμβόλια και όχι μόνο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε τόσες παρενέργειες, δεν έχει καταγραφεί πουθενά κίτρινη κάρτα και θα έπρεπε να καταγράφονται οι κίτρινες κάρτες για τις παρενέργειες των εμβολιασμών και γι' αυτό προχωράει ο εμβολιασμός. Αν υπήρχαν πραγματικές καταγγελίες από τους γιατρούς για αυτά τα οποία έγιναν και γίνονται μέσα στα εμβολιαστικά και αυτά που βλέπουμε, αυτή τη στιγμή δεν θα κυκλοφορούσε κανένα εμβόλιο. Σας το ομολογώ, κανένα εμβόλιο. Είμαστε σαν γροθιά εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι συνάδελφοι. Απέναντι σε αυτόν τον ανέσχυτο νόμο, τόνισε χαρακτηριστικά από τον Σύλλογο Εργαζομένων του Νοσοκομείου Κομωτινής ο κ. Αλέξανδρος Πανός, που χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα από φράδα για τους υγειονομικούς στην εργασία και για τους χθεσινούς ήρωες. Εμβολιασμένοι συνάδελφοι, και εμείς είμαστε σαν μια γροθιά απέναντι σε αυτόν τον επέσχυτο νόμο της υποχρεωτικότητας, ο οποίος δυναμητίζει την ευστάθεια του ΕΣΥ απέναντι σε μια επικείμενη αναζωπήρωση. Συνήθως οι κρίσεις και οι πανδημίες αντιμετωπίζονται με κοινωνική συνένεση. Καλό θα είναι λοιπόν η κυβέρνηση να εγκαταλείψει τα εκβιαστικά και τιμωρητικά τελεσίγραφα και σε ένα κλίμα συνένεσης είτε από μια προσπάθεια τελική να κάνει σε ένα στάδιο σταδιοποίησης μάλλον να πείσει τους συναδέλφους ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα και μεθαύριο μαζικά να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Δεν σας κρύβω ότι σήμερα είναι μια αποφράδα μέρα για το υγειονομικό κίνημα, για όλο τον κόσμο της εργασίας και ειδικά για τους υγειονομικούς. Είναι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί ύβρι απέναντι στους χθεσινούς ήρωες, απέναντι στους μαχητές της πρώτης γραμμής που εγκομίαζε όλη η κοινωνία. Σήμερα η συγκεκριμένη κυβέρνηση, ενώ ξέρει ότι το ποσοστό των ανεμβολιάστων είναι ένα πενιχρό ποσοστό, γύρω στο 7-8%, δεν μπορεί να αποτελεί ορολογιακή βόμβα για την υπόλοιπη κοινότητα. Ορολογιακή βόμβα για μας αποτελούν αυτοί οι οποίοι στηβάζονται σήμερα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα καράβια, στις σχολικές αίθουσες, στα αεροπλάνα, αλλά αυτοί συγκεκριμένα στα συμφέροντα βρίσκονται κάτω από την ασυλία συγκεκριμένης κυβέρνησης. Πιστεύουμε πίσω από το παραβάν, αν τραβήξουμε την κουρτίνα, κρύβεται η κερκόπορτα όσον αφορά την κατάργηση, την άρση της μονιμότητας, την επιβολή της διαθεσιμότητας με όλα αυτά τα τιμωρητικά μέτρα. Πιστεύουμε ότι ο νέος υπουργός με νυφαλαιότητα και σύνεση θα δώσει μια αναστολή σε αυτό το συγκεκριμένο νόμο, θα γίνει μια σταδιοποίηση ούτως ώστε στα πλαίσια της επιμόρφωσης, της συνένεσης, να πιστούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Γιατί δεν σας κρύβω ότι όλοι αυτοί οι συνάδελφοι που μέχρι πρότινος ήταν οι μαχητές της πρώτης γραμμής, που με μια μάσκα αντιμετωπίζανε όλα αυτά τα περιστατικά, με αναστολή αδειών, χωρίς να είναι ενταγμένοι στα βαρέα και ανθυγινά. Εμείς ποτέ δεν εγκαλέσαμε την κυβέρνηση και ποτέ δεν σηκώσαμε παντιέρα απεργιακών κινητοποιήσεων. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα συλλογικά όλος ο κόσμος της εργασίας στο υγειονομικό κίνημα
πρέπει να συνταχθούμε απέναντι σε αυτή την αναζωπήρωση της πανδημίας. Αυτές οι λειτουργίες και αυτές οι πρακτικές θα δυναμητήσουν την ευστάθεια του ΕΣΥ. Και αυτό θα είναι εις βάρος της κοινωνίας. Η 1η Σεπτεμβρίου κάθε εκκλησιαστικού έτους αποτελεί την εκκλησιαστική πρωτοχρονιά, η οποία από το Οικουμενικό Πατριαρχείο εδώ και 40 χρόνια έχει καθιερωθεί και ως ημέρα προσευχής και δεήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Εμείς φιλοξενούμε για το εκκλησιαστικό επαιτειακό γεγονός αυτό τον θεολόγο εκκλησιαστικό ιστορικό, νομικό κύριο Ιωάννη Σιδηρά, για να αναδείξουμε τις πτυχές αυτής της ευρώσινης εορτής. Καλησπέρα κύριε Σιδηρά. Καλησπέρα αγαπητή κυρία Κινέζου, σε όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές και τηλεθεάτριες εύχομαι από καρδιάς ευλογημένο, ειρηνικό, άλυπο και κατά πάντα ήρεμο και δημιουργικό το νέο εκκλησιαστικό έτος το οποίο αρχίζει από σήμερα. Κύριε Σιδηρά, πώς καθιερώθηκε η εορτή της Συνδίκτου ως απαρχή του νέου εκκλησιαστικού έτους? Καταρχήν, κυρία Κινέζου, θα πρέπει να γνωρίζουν οι αγαπητοί μας τηλεθεατές ότι ο όρος ίνδικτος ή αλλιώς ίνδικτιόν είναι λατινικός όρος και σημαίνει ορισμός. Σημαίνει ότι ορίζονταν από τους Ρωμαίους Αυτοκράτορες η 1η Σεπτεμβρίου ως ημερομηνία για μία δεκαπενταετία μέσα στην οποία υπήρχε προσδιορισμός της φορολογίας των πολιτών του Ρωμαϊκού κράτους. Άρα οι Ρωμαίοι Αυτοκράτορες την 1η Σεπτεμβρίου, που ταυτοχρόνως είναι μια περίοδος συγκομιδής καλλιέργειας γης και απαρχή άλλων καλλιεργειών γης, οι Ρωμαίοι Αυτοκράτορες όριζαν για μια δεκαπενταετία με τον όρο Ινδικτιόν, ίνδικτο στα λατινικά ίνδικτιο, τη φορολογία προς όλους τους Ρωμαίους πολίτες προκειμένου να σιτίζεται και να συντηρείται το ρωμαϊκό στράτευμα. Όταν έχουμε την μεταφορά της πρωτεύουσας από την Ρώμη στη Νέα Ρώμη που είναι η Κωνσταντινούπολη και ήδη από τον 4ο αιώνα, η 1η Σεπτεμβρίου καθιερώθηκε ως αρχή και του εκκλησιαστικού και του πολιτικού έτους. Το 462 όμως μεταφέρθηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία στην συνείδηση του εκκλησιαστικού σώματος και καθιερώθηκε ως η πρώτη ημέρα της εκκλησιαστικής πρωτοχρονιάς, διότι παλαιότερα η αρχή της εκκλησιαστικής πρωτοχρονιάς πριν το 462 οριζόταν μεταξύ της 24ης και 23ης Σεπτεμβρίου, αλλά δεν μπορούσε να υπάρχει απαρχή εκκλησιαστικού έτους με ημερομηνία η οποία αγγίζει το τέλος ενός μήνα. Έτσι από το 462 ο ορισμός της συνδικτιώνος ή της συνδίκτου από την εκκλησία είναι ορισμός πλέον, όχι για φορολογία όπως όριζαν οι Ρωμαίοι Αυτοκράτορες, αλλά είναι ορισμός της νέας εκκλησιαστικής χρονιάς, του νέου εκκλησιαστικού έτους, κατά το οποίο νέο εκκλησιαστικό έτος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου η Εκκλησία δέεται, προσεύχεται οικετευτικά προς τον Δομήτορα παντός αγαθού που είναι ο Θεάνθρωπος Χριστός, δέεται υπέρ ειρήνης, υγείας, ευστάθειας των λαών της γης και των κατατόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών. Έτσι, επί 16 αιώνες, από τότε μέχρι και τώρα, αυτή η μακραίων παράδοση συνεχίζεται και σήμερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο μας, που είναι η έδρα των Πανορθοδόξων, η μητέρα Εκκλησία Πασών των Ορθοδόξων Εκκλησιών, η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως, ως πρωτόθρονη και πρωτεύθυνη ανά την Οικουμένη Εκκλησία, μήτηρ Εκκλησία, είναι αυτή η οποία τιμά αυτή την παράδοση με λαμπρές εκδηλώσεις θρησκευτικού και πνευματικού περιεχομένου, διότι για όλους τους χριστιανούς Ορθοδόξους σήμερα είναι γιορτή, όπως είπατε, εφρόσινη, χαρμόσινη, είναι η εκκλησιαστική μας πρωτοχρονιά. Έτσι καθιερώθηκε, έτσι συνεχίζεται έως και τη συντελείας των αιώνων.
Κύριε Σιδηρά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο από την εποχή του Πατριάρχου Δημητρίου έχει καθιερώσει την πρώτη του εκκλησιαστικού έτους ως μέρα περιβάλλοντος. Ποια είναι η σημασία της οικολογίας στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Πολύ σημαντικό και κέριο και εύστοχο το ερώτημά σας, κυρία Κινέζο. Από τον Ιούνιο του 1989, επαναλαμβάνω, από τον Ιούνιο του 1989, ο αείδημος και μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος όρισε η πρώτη εκάστου εκκλησιαστικού έτους, η 1η Σεπτεμβρίου δηλαδή, να είναι η μέρα αφιερωμένη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, και η Ορθόδοξη Εκκλησία δέεται, προσεύχεται και αναπέμπει οικετευτικές ευχές προς τον δημιουργό όλης της κτιστής δημιουργίας, που είναι ο άκτιστος τριαδικός Θεός, για την προστασία της κτήσεως του ζωικού και φυτικού βασιλείου κάθε δημιουργήματος που είναι δημιούργημα του Θεού. Όλα είναι δημιούργημα του Θεού. Όλοι οι κτιστοί έλογοι και άλογοι φύση. Όλη η δημιουργία. Αυτό είναι σημαντικό, διότι φαίνεται και αποδεικνύεται στην πράξη, ακόμη περισσότερο επί της εποχής αυτών των 30 χρόνων που φέτος θα γιορτάσουμε στις 2 Οκτωβρίου από τις εκλογές του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρτολομαίου του 1991, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρτολομαίος ανέδειξε ακόμη περισσότερο την οικολογική θεολογία ή θεολογική οικολογία, όπως έχω γράψει πολλά κείμενα. Πρωτοστατεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ακολουθούν και άλλες χριστιανικές ομολογίες. Μάλιστα να αναφέρω σε εσάς και σε όλους τους τηλεθεατές ότι ακόμη και ο Πάπας Ρώμης πριν από περίπου 3 με 4 χρόνια δημοσίευσε παπική εγκύκλιο μιμούμενος το Οικουμενικό Πατριαρχείο και καθιερώνοντας και η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία την 1η Σεπτεμβρίου ως ημέρα περιβάλλοντος. Γιατί έχει σημασία, όπως με ρωτήσατε? Διότι βλέπετε τι συμβαίνει γύρω μας, κυρία Κινέζο. Τα ίδια τα μάτια μας είναι η απόδειξη των λεγόμενων μου. Πλημμύρες, λιώνουν οι πάγοι στη Γρυλανδία, ανεβαίνει η στάθμη της θάλασσας, το διοξίδιο του άνθρακα, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η τρύπα του όζοντος, οι πυρκαγιές, όλα τα ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με και ακραία καιρικά φαινόμενα, με ανέμους κλπ, οι πλημμύρες και ούτω καθεξής, ο καύσωνας, η ερημοποίηση πολλών περιοχών της Ιφιλίου. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι πλέον ούτε ουτοπία ούτε παραμύθι κάποιων εφάνταστων οικολόγων. Είναι πραγματικότητα θλιβερή που δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι την προκαλούμε. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο πάντοτε τονίζει ότι ο άνθρωπος πρέπει να είναι καλός διαχειριστής, όχι δυνάστης της φύσεως. Δεν είναι κτήμα και ιδιοκτησία μας η φύση, η κτιστή δημιουργία. Είναι η προσφορά και το δώρο του Θεού για να επιβιώνει το ανθρώπινο είδος και όλα τα είδη του φυτικού και ζωικού βασιλείου. Είμαστε λοιπόν διαχειριστές, όχι κακοί οικονόμοι, όχι κακοί ιδιοκτήτες, όχι αφεντικά δυνάστες και εκμεταλλευτές της κτιστής δημιουργίας. Διότι θα έρθει η ώρα για τις επόμενες γενιές, και ήδη η δικιά μας γενιά το βιώνει αυτό, το βλέπουμε καθημερινώς με την κλιματική αλλαγή, που δεν θα μπορεί να επιβιώσει ο άνθρωπος μέσα στο περιβάλλον. Είναι λοιπόν θεολογική οικολογία ή οικολογική θεολογία που έχει καθιερωθεί με πρωτοβουλίες, με διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, ενπλό συνέδρια, διεθνή οικολογικά συμπόσια, μεγάλες διακηρύξεις που πρωτοστατεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ανά τον κόσμο αναγνωρίζεται αυτό, από θρησκευτικές ομολογίες, από άλλες θρησκείες, χριστιανικές και μη ομολογίες και θρησκείες, από διεθνείς φορείς, από αρχηγούς κρατών, και ούτω καθεξής. Είναι λοιπόν σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι ώρα ευθύνης και περισυλλογής, ώρα δράσεως και όχι ευχολογίων, για να σώσουμε το σπίτι μας που είναι το περιβάλλον. Διαφορετικά είμαστε καταδικασμένοι να οδηγηθούμε από κοινού σε καταστροφή και αφανισμό. Κύριε Σιδηρά, φέτος το μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχου είναι πολύ σημαντικό λόγω και της πανδημίας. Μάλιστα, ο ίδιος ο Οικουμενικός Πατριάρχης τίμησε στην Κωνσταντινούπολη και τον καθηγητή κ. Τσιόρδα για την προσφορά του στην επιστήμη και στην κοινωνία. Θα θέλαμε να αναφερθείτε στη φετινή εγκύκλιο του Πατριάρχου.
Αυτό ακριβώς τονίζει η φετινή εγκύκλιος. Αναφέρεται ιδιαίτερα αφενός μεν στο ότι οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια και με γεωμετρική πρόοδο στην καταστροφή όλης της θρηστής δημιουργίας, τονίζει ιδιαιτέρως στην έννοια της κλιματικής αλλαγής για την οποία κάποιοι αρχηγοί κρατών και οι ισχυροί αυτού του κόσμου που αγαπούν περισσότερο τα λεφτά ως άπλιστοι και άφρονες και αδιφάγοι άνθρωποι παρά αυτό που λέγεται περιβάλλον που είναι δώρο και για τις επόμενες γενιές, για τα παιδιά και τα εγγόνια αυτών των σημερινών γενεών. Τονίζει λοιπόν την ανάγκη συστράτευσης, δραστηριοποιήσεως, είναι ώρα ευθύνης. Αναφέρει μάλιστα κάτι πολύ σημαντικό, ότι η πανδημία ως γεγονός που σχετίζεται με την εμφάνιση ενός μικροβίου, ενός ιού που είναι ο κορονοϊός, εμπλέκεται, συμπλέκεται, διαπλέκεται με το όλο ζήτημα της καταστροφής των νόμων της φύσεως από τον άνθρωπο, της εκμετάλλευσης, της υπερεκμετάλλευσης και της παρέμβασης, της άκρητης παρέμβασης του ανθρώπου στην αλυσίδα του φυτικού και ζωικού βασιλείου, πράγμα το οποίο γεννά ασθένειες, ιούς, πανδημίες, επιδημίες και ούτω καθεξής. Δηλαδή συνδέει ακόμη και αυτό το γεγονός και κατά την άποψή μου και επιστημονικά και θεολογικά σωστά με το πώς στέκεται ο άνθρωπος απέναντι σε όλη την κτιστή δημιουργία. Τονίζει βεβαίως τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία πρωτοστατεί και πρέπει να έχει περισσότερη ενεργό δράση στο να ευαισθητοποιηθούν τα εκατομμύρια των Ορθοδόξων και όχι μόνο χριστιανών, αλλά και οι υπόλοιποι ηγέτες θρησκειών για την προστασία της Ιφιλίου, που είναι το σπίτι του ανθρωπίνου γένους. Ο Θεός γιατί έδωσε την γη στον άνθρωπο? Αυτός είναι ένας παράδεισος που μας έδωσε για να επιβιώνουμε και εμείς δυστυχώς για μια ακόμη φορά τον καταστρέφουμε. Αυτά τονίζει ο Πατριάρχης, επισημένοντας ότι αυτό είναι σημαντικό, τονίζοντας μάλιστα και επισημένοντας μέσα από την τιμητική διάκριση του καθηγητού λοιμοξιολογίας του κυρίου Τσιόδρα, τον οποίο τον κατέστησε άρχοντα οφικίαλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου και τον ενέταξε μεταξύ και των λοιπών αρχόντων οφικιάλων του Οικουμενικού Θρόνου. Όλα αυτά γίνονται γιατί θέλει να τονίσει και να υπογραμμίσει ότι η Εκκλησία δεν είναι αντίθετη στα πορίσματα της επιστήμης. Η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος σκοταδισμού, φονταμενταλισμού, ακροτήτων. Η Εκκλησία γνωρίζει τα όρια και τα περιθώρια της, σέβεται την επιστημονική έρευνα, αναγνωρίζει τα πορίσματα της επιστημονικής έρευνας και της ανακαλύψης της επιστήμης κατά κλάδο και έτσι προτρέπει το πλήρωμά της ως Οικουμενικό Πατριαρχείο να εμβολιαστεί, να έχει συνέστηση ότι η πράξη του εμβολιασμού δεν είναι μόνο προστασία ατομική της υγείας ενός προσώπου, αλλά και του συνανθρώπου που συνυπάρχει με αυτό το πρόσωπο. Δηλαδή, έκφραση αλληλεγγύης και φιλάδελφης αγάπης προς τον άλλον. Τελειώνοντας μάλιστα η επιστολή που απέστειλε προς όλες τις Μητροπόλεις, η οποία συνοδεύει το κείμενο της Εγκυκλίου, τονίζει αυτό, ότι είναι ώρα να συστρατευτούν κληρικοί και λαϊκοί, να συναισθανθούν την ευθύνη τους, όλοι μας να συναισθανθούμε την ευθύνη μας, κληρικοί και λαϊκοί θεολόγοι, όλοι μας ανεξαρτήτως ιδιότητος, ως ζωντανά μέλη της Εκκλησίας, για να σωθεί ο κόσμος, ο άνθρωπος και η όμορφη δημιουργία που μας χάρισε ο Θεός. Δεν μπορεί να είμαστε, κυρία Κινέζου, οικοκτόνοι. Οικοκτόνος ποιος είναι? Αυτός που δολοφονεί τον οίκο, δηλαδή το περιβάλλον. Αλλά οικόφιλοι, να αγαπούμε τον οίκο, δηλαδή το περιβάλλον. Αυτή είναι η γνήσια θεολογική οικολογία. Ως καλοί διαχειριστές για να παραδώσουμε αυτό το περιβάλλον και στις επόμενες γενιές. Φέτος, κύριε Σιδηρά, είναι η τρίτη φορά που συγκαλείται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο σύνολη η ιεραρχία του θρόνου και πρόκειται οι εργασίες να έχουν πλούσιο θεματολόγιο. Θα θέλαμε να αναφερθείτε και στη σημασία αυτού του γεγονότος. Ναι, είστε ενημερωμένοι και χαίρομαι για αυτό το ερώτημα. Ξέρετε ότι επί της Πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ανά 2 με 3 έτη, μέχρι και το 2015,
κάθε πρώτη του εκκλησιαστικού έτους, αλλά αναδιετία ή τριετία συνέρχονταν οι ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου ανά τον κόσμο, όπου έχει Μητροπόλη σε όλες τις Υπήρους στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως πρωτόθρονη Μητέρα Εκκλησία. Από το 2015, σε αυτή τη μεγάλη σύναξη, για πρώτη φορά το 2015, δεύτερη φορά το 2018, τρίτη φορά φέτος το 2021, συγκαλείται η ιεραρχία του θρόνου ανά τον κόσμο και μετέχουν όλοι οι Μητροπολίτες των νέων χωρών που υπάγονται στην πνευματική και κανονική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, που είναι όλοι οι Μητροπολίτες της Υπήρου, της Μακεδονίας, της Θράκης, των νήσων του Αρχιπελάγους, 36 Μητροπολίτες των λεγόμενων νέων χωρών. Δεν συζητώ για τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη που ούτως ή άλλως υπάγονται απευθείας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και συμμετέχουν έτσι όλοι οι Μητροπολίτες, όπως και οι Μητροπολίτες της Θράκης, μετείχαν και μετέχουν και φέτος στη σύναξη της ιεραρχίας, είναι Μητροπολίτες των νέων χωρών, δεσπότης και κεφαλή τους είναι ο εκάστοτε Οικουμενικός Πατριάρχης και υπογράφουν το κείμενο της Συνδίκτου. Το κείμενο της Συνδίκτου είναι ένα κείμενο σε μεγάλο πατριαρχικό κώδικα που φυλάσσεται ανά τους αιώνας σύνολο κωδίκων της Συνδίκτου που έχουν γεμίσει με υπογραφές όλων των αρχιερέων του θρόνου και μετέχουν στις εργασίες. Σήμερα το απόγευμα άρχισαν οι εργασίες. Το πρωί ήταν η Θεία Λειτουργία, υπογράφτηκε από όλους τους ιεράρχες του θρόνου με πρώτο τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο το κείμενο της Συνδίκτου και από σήμερα το απόγευμα ημέρα Τετάρτη. Πέμπτη πρωί και βράδυ συνεδρία, Παρασκευή και πρωί και βράδυ συνεδρία, υπάρχουν θεματολογίες πλούσιες για την ποιμαντική της Εκκλησίας, για οικολογικά ζητήματα, για θέματα που σχετίζονται για τις σχέσεις των νέων με την Εκκλησία, για την αξία του μοναχισμού, του μοναχικού ήθους, για την εκκλησιολογία της Ορθοδοξίας, το σύγχρονο άνθρωπο, για την κοινωνική παρέμβαση της Ορθοδοξίας στα σύγχρονα προβλήματα, για τον κορονοϊό, για τη σχέση Εκκλησίας και Επιστήμης, για το ρόλο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στον κόσμο. Αν δείτε το πρόγραμμα το οποίο το έχω στη διάθεσή μου, οι εισηγητές είναι προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και ο κύριος Τσιόδρας, ο οποίος είναι ο τιμηθής επιστήμονας εφέτος, και νομίζω ότι οι ιεράρχες του θρόνου και των νέων χωρών και οι θρακιώτες που υπάρχουν και μετέχουν εκεί αυτές τις μέρες θα εξέλθουν των εργασιών σοφότεροι, πιο εμπνευσμένοι, πιο θωρακισμένοι, με περισσότερο δυναμισμό και φωτισμό για μια καλύτερη ποιμαντορία. Το εύχομαι, όπως εύχομαι σε όλους, το νέο εκκλησιαστικό έτος να είναι ειρηνικό, άλυπο, ευλογημένο σωτήριο, με υγεία και δύναμη, λιγότερη αδικία και περισσότερο Χριστός στη ζωή όλων μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Σιδηράκη, και σας ευχόμαστε ένα καλό και ευλογημένο εκκλησιαστικό έτος. Επίσης, κυρία Κινέζου, σε εσάς, στους συνεργάτες του τηλεοπτικού σας σταθμού, στη διεύθυνση και σε όλους τους τηλεθεατές. Καλή εκκλησιαστική χρονιά σε όλους. Σας ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ. Χαίρετε. Ένα νέο έργο που θα συμβάλλει στην ανάδειξη του Παπικίου Όρους ως μοναστικού κέντρου της Ροδόπης και της Θράκης δρομολογήθηκε σήμερα από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο λόγος για την κατασκευή του δρόμου που θα δίνει πρόσβαση στην Ιερά Μονή Μαξίμου Καυσοκαλυβίτη, έργο που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια με πόρους ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ένα νέο έργο που θα συμβάλλει στην ανάδειξη του Παπίκιου Όρους ως μοναστικού κέντρου της Ροδόπης και της Θράκης δρομολογήθηκε σήμερα από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο λόγος για την κατασκευή του δρόμου που θα δίνει πρόσβαση στην Ιερά Μονή Μαξίμου Καυσοκαλυβίτη. Έργο που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια με πόρους ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ από το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων. Ο δρόμος θα ξεκινά από τον οικισμό Σώστη στους πρόποδες του Παπικίου Όρους και η κατασκευή του χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα από την έξοδο του οικισμού μέχρι τη διασταύρωση του δρόμου που οδηγεί στη Μονή έχει μήκους 3.600 μέτρων.
Πρόκειται για χωμάτινο επαρχιακό δρόμο που ανήκει στην περιφέρεια και θα ασφαλτοστρωθεί με ευθύνη της περιφέρειας. Γι' αυτό το τμήμα προϋπολογισμού 980.000 ευρώ, η σύμβαση υπογράφηκε σήμερα από τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριο Χρήστο Μέτιο, και τον ανάδοχο του έργου, κύριο Χρήστο Δομβρίδη. Το δεύτερο τμήμα από το Διασταύρωση μέχρι τη Μονή είναι μήκους 2.621 μέτρων και ανήκει στο Δασαρχείο Ροδόπης. Γι' αυτό το κομμάτι η περιφέρεια διαθέτει 620.000 ευρώ στο Δασαρχείο, προκειμένου αυτό να προβεί στις απαραίτητες εργασίες για τη βελτίωση βατότητας του δρόμου. Κατά την υπογραφή σύμβασης, ο κύριος Μέτιος τόνισε: «Με την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του πρώτου τμήματος του δρόμου προς την Ιερά Μονή Μαξίμου Καυσοκαλυβίτη, δίνουμε τη δυνατότητα στους κατοίκους και στους επισκέπτες της περιφέρειάς μας να γνωρίσουν και να θαυμάσουν το Παπίκιο Όρος ως μοναστικό κέντρο της Ροδόπης και ευρύτερα της Θράκης. Είναι ένα πρώτο βήμα που κάνουμε προς την κατεύθυνση της ανάδειξης του Παπικίου Όρους, το οποίο κατά το παρελθόν υπήρξε ένα σημαντικό ορθόδοξο μοναστικό κέντρο». Στην υπογραφή της σύμβασης παρόνταν ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας, κύριος Τάσος Παράσχου. Οι θεματοφύλακες της Ροδόπης μας εξηγούν τι είναι οι θεματοφύλακες του Συντάγματος, τον ρόλο τους και εξηγούν για την καταγγελία που έχουν προβεί για εσχάτη προδοσία. Ας δούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Θέλουμε το υγειονομικό σύστημα να λειτουργεί κανονικά και θεωρούμε ότι με τον νέο νόμο δεν θα λειτουργεί. Τόνισε χαρακτηριστικά το μέλος της θεματοφυλακής του Συντάγματος, που εξήγησε αναλυτικά τι ακριβώς είναι οι θεματοφύλακες και ποιος είναι ο ρόλος τους. Παράλληλα, μίλησε για την καταγγελία για εσχάτη προδοσία που κατέθεσαν. Είμαστε από τους δημότες της Χωμοτινής, εμείς και διάφοροι άλλοι συμπολίτες. Δεν ήρθαμε εδώ για να εκφράσουμε συμπαράσταση στους υγειονομικούς. Είμαστε ένα κομμάτι σαν κοινωνία. Κάτοικοι της Κομωτινής και παρά τα αυτά, εμείς θέλουμε να λειτουργεί το υγειονομικό σύστημα σωστά, διότι εάν δεν υπάρχει ένα σχέδιο κατόπιν της αναστολής καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού, εμείς αισθανόμαστε εκτεθειμένοι. Και αν η πολυλειτουργία του νοσοκομείου που μας παρέχει το αγαθό της υγείας, η πολυλειτουργία εδώ, τι δεν είναι η πολυλειτουργία, της Καβάλας ή του Αλεξανδροπόλεως. Παράλληλα, εμείς ανήκουμε και στην θεματοφυλακή του Ελληνικού Συντάγματος. Για όσους δεν το γνωρίζουν, αυτή είναι η κάρτα της θεματοφυλακής των θεματοφυλάκων του νομού Ροδόπης. Εμείς έχουμε καταγγείλει για εσχάτη προδοσία από το 2011 βάσει της καταγγελίας του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ιωάννη Τεντέ. Την ελληνική κυβέρνηση που μας έβαλε στο μνημόνιο με υπογραφή και χωρίς συλλογή υπογραφών από βουλευτές. Αυτή τη στιγμή η δικογραφία παραμένει μέσα στη Βουλή από το 2011. Δεν ανοίγεται. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει κανείς, δεν μπορούν να μαζευτούν 30 υπογραφές, ώστε να έρθουν μια συλλογή 173 βουλευτών και να μπορεί να αποδοθεί δικαιοσύνη. Άρα η δικογραφία ανακοινώνεται κάθε φορά που γίνονται εκλογές. Άμα δεν μαζευτούν 30 υπογραφές, δεν ανοίγει η δικογραφία. Και αυτή τη στιγμή, όσες κυβερνήσεις έχουν προκύψει από το 2011 και μετά, δεν υπάρχει ΦΕΚ που να δηλώνει τη σύσταση της Βουλής σε σώμα. Ο οποιοσδήποτε δημόσιος υπάλληλος, εάν προσληφθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία, κυκλοφορεί την επόμενη μέρα της πρόσληψης ένα ΦΕΤ που λέει ο κύριος Τάδε προσελήφθη στο ελληνικό δημόσιο για να καλύψει το κόστο αυτής της ειδικότητας σε εκείνο το δημόσιο ίδρυμα. Εμείς αυτή τη στιγμή έχοντας καταθέσει την καταγγελία για εσχάτη προδοσία και εφόσον η διορία που είχαν για να μας καλέσει ο εισαγγελέας για προκαταρτική εξέταση και να αρνηθεί αυτά που δηλώνουμε εμείς δηλώνουμε ότι έχουμε δικαίωμα μέχρι και αστυνομικό να συλλάβουμε. Θεωρείται μια σιωπηρή αποδοχή και έτσι εμείς βάσει το άρθρο 120 του Ελληνικού Συντάγματος, το οποίο διαρκώς και εσαΐ μας καλεί η πατρίδα, να αντιδρούμε σε οποιονδήποτε προσπαθεί να καταλύσει το Σύνταγμα δια της βίας. Εμείς βρισκόμαστε εδώ, έχουμε καταθέσει και έγγραφο στο νοσοκομείο που θα στραφούμε προσωπικά κατά του διευθυντή της διευθυνούσης, γιατί έχει παραβιάσει δύο συγκεκριμένους ελληνικούς νόμους και δύο ευρωπαϊκά ψηφίσματα που αποτελούν μέρος του ελληνικού δικαίου βάσει του άρθρου 28 του Συντάγματος. Σαν θεματοφύλακες είμαστε εδώ και περιμένουμε να υποστηρίξουμε το νοσοκομείο μας για να έχουμε και εμείς το αγαθό της υγείας. Στο σημείο αυτό θα δούμε τα εφημερεύοντα και διανεκταρεύοντα φαρμακεία για την πόλη της Κομωτινής. Στο σημείο αυτό θα δούμε την πρόγνωση του καιρού για αύριο.
σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη. Από όλους εμάς, καλό σας βράδυ.